επισημότητα της σημερινής ψήφου εμπιστοσύνης δεν σχετίζεται μόνο με την παροχή προς την κυβέρνηση μιας νέας εμπιστοσύνης, ουσιαστικά συμπίπτει και με τα 4 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου από την παρούσα κυβέρνηση. Άρα προσφέρεται για πολλά συμπεράσματα και για πολλές σκέψεις, για έναν απολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι πριν από 4 χρόνια παραλάβαμε μία κατάσταση δύσκολη, μέσα σε ακραίες συνθήκες, αντίξωες συνθήκες, διαχειριστήκαμε μία πολιτική η οποία ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι είναι η δική μας και προσπαθήσαμε να λιάνουμε τις επιπτώσεις της, ιδιαίτερα στα πιο αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας. Παραλάβαμε μια κοινωνία και μια οικονομία χρεοκοπημένη, ενώ παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε την κατάρρευση του δικοματισμού ως ένα παλαιό πολιτικό σύστημα το οποίο κανοναρχούσε τις προηγούμενες δεκαετίες και τουλάχιστον ως προς τον ένα πυλώνα του. Αυτό έγινε πάρα πολύ έντονο. Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος κατάλαβε και είναι βαθιά μέσα στη μνήμη του ότι αυτό που μας οδήγησε στην χρεοκοπία ήταν οι βασικές πολιτικές επιλογές ενός αλληλοσυμπληρώνομενου προγραμματικά δικοματισμού που είχε σαν χαρακτηριστικά του τις ρεμούλες, την διαπλοκή, την υπερκοστολόγηση, την υποθήκευση των δημόσιων έργων, την υποθήκευση του μέλλοντος των επόμενων γενεών. Όλα αυτά δηλαδή που μας οδηγήσανε στα μνημόνια. Συγκροτήσαμε λοιπόν μια κυβέρνηση με τη συμβολή των ανεξάρτητων Ελλήνων και τη συμμετοχή τους. Ήταν μια επιβεβλημένη επιλογή. Και είχαμε κάποιες βασικές εντολές. Θεωρώ ότι αν ξαναγυρίζαμε το ρολόι του χρόνου στο 2015, θα ξανακάναμε αυτή την επιλογή της συγκρότησης της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Αλλά ο κύκλος σχεδόν ολοκληρώθηκε. Και λέω σχεδόν διότι θεωρώ ατόπιμα τελικώς τη στάση του κυρίου Καμένου να άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση πριν αυτή ολοκληρώσει μια σειρά μέτρα τα οποία ήταν ήδη γνωστά και από κοινού είχαμε αναλάβει την ευθύνη να τα φέρουμε εις πέρας. Κάποια από αυτά τα έχουμε δει ήδη να γίνονται πραγματικότητα με την ψήφιση του προϋπολογισμού και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά κάποια άλλα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες. Όλο αυτό το διάστημα η αντιπολίτευση κατασπατάλησε κυριολεκτικά το πολιτικό της κεφάλαιο, το πολιτικό της χρόνο. Ουσιαστικά εγκλωβιστήκε στο δόγμα «Βάστα Σόιμπλε». Μας κατηγόρησε για ένα 4ο μνημόνιο μόλις πριν από λίγους μήνες. Ενώ αμέσως μετά υιοθέτησε την πολιτική της παροχολογίας, μια κριτική προς την κυβέρνηση ότι θα κάνει νέες παροχές. Αλλά αυτά δεν συμβιβάζονται και τα δύο. Δεν μπορεί και 4ο μνημόνιο να κάνεις και παροχές ταυτόχρονα. Και τα δύο μαζί είναι ακατανόητο πώς μπορεί να συμβούνε. Δεν έπαψε να μιλάει διαρκώς για εκλογές. Κρύφτηκε ουσιαστικά. Και σε όλες τις μάχες που υπήρξαν αυτά τα 3 χρόνια ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις, στις σκληρές και επίπονες διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά ή δεν πήρε θέση ή σιωπηρά ή φανερά στάθηκε από την απέναντι πλευρά. Δεν θα μπορούσε να δει να ψηφίζεται και δεν θέλει να δει να ψηφίζεται τις αμέσως επόμενες μέρες η αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί ήταν αυτή η οποία ψήφισε την κατάργηση του κατώτατου μισθού. Αναφέρομαι σε εσάς, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Όπως δεν είπατε τίποτα στην προσπάθεια, που τελικά ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση για να μην κοπούν οι συντάξεις. Δεν είπατε τίποτα όταν δίναμε τη μάχη για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα, ξεδιάντροπα μιλάτε και λέτε ότι αν έρθετε στην κυβέρνηση θα τελειωτικοποιήσετε όλα. Δεν είπατε τίποτα για τα νοσοκομεία που σε συνθήκες κρίσης κατόρθωσαν να φιλοξενήσουν 2,5 εκατομμύρια για να παράσχουν υπηρεσίες 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Αλλά βέβαια, ξέρετε, αυτή η πολιτική, αυτό που γίνεται τώρα στην πρωτοβάθμια υγεία, θωρακίζει απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα, του οποίου εσείς είσαστε οι εκφραστές. Όπως δεν είπατε τίποτα αντίθετα, ήσασταν ενάντια στις προσλήψεις που γίνανε στον τομέα της καθαριότητας, οι 9.000 περίπου μόνιμες θέσεις εργασίας στην καθαριότητα. Γιατί
Γιατί προφανώς φαντάζομαι ότι δεν έχετε κανένα νταλκά, δεν θέλετε κάποιοι άνθρωποι να μην βρούνε δουλειά. Απλώς σας χαλάει τα σχέδια, σας χαλάει τον πυρήνα της προγραμματικής σας πρότασης που θέλει να παραδώσει αυτή την υπηρεσία σε ιδιωτικά συμφέροντα. Τουλάχιστον όταν η συζήτηση γίνεται σε αυτό το επίπεδο της προγραμματικής αντιπαράθεσης, μπορούμε νομίζω να είμαστε όλοι ειλικρινείς. Και νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη σήμερα και ο κόσμος από μια τέτοιου είδους προγραμματική αντιπαράθεση. Για να καταλάβει ο καθένας πού το πάει ο ένας και πού το πάει ο άλλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά είναι βαθιά χαραγνεμένα στη μνήμη των πολιτών. Και θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος εχθρός σήμερα της αντιπολίτευσης είναι ακριβώς η μνήμη των πολιτών. Διότι δεν έχουν ξεχάσει τις μεγάλες ευθύνες σας. Έρχεστε τώρα σε μια άλλη κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή της συζήτησης για το Μακεδονικό, και υιοθετείτε όλη αυτή την φιλολογία περί αποστασίας, αλλά ουσιαστικά αυτή που πολιτικά αποστατήσατε από τις επιλογές των ηγεσιών των δικών σας κομμάτων, και αναφέρομαι και στο Κοινάλ και στη Νέα Δημοκρατία, είστε εσείς, όταν γνωρίζετε ότι η εθνική γραμμή τα προηγούμενα χρόνια ήταν η γραμμή της σύνθετης ονομασίας. Τώρα λοιπόν αποφασίσατε, χάρη της ψηφοθυρίας, να υιοθετήσετε μια λογική εθνολαϊκισμού, να σαμαροποιηθείτε, ουσιαστικά να ανοίξετε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την ακροδεξιά, να υπονομεύσετε το κύρος της χώρας διεθνώς, να διαφορήσετε για τις δυνατότητες της Βόρειας Ελλάδας και ουσιαστικά να αποστείτε και από μια βαθιά ευρωπαϊκή αντίληψη, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η λύση του μακεδονικού ζητήματος είναι αναπόσπαστη από μια ευρωπαϊκή αντίληψη που θέλει μια Ευρώπη της συνανάπτυξης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Ήταν ένα μέρος και της δικιάς σας παράδοσης, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας, που ολοταχώς όμως το εγκαταλείπετε. Φαίνεται ότι προτιμάτε μια Ευρώπη του Σαλβίνη και του Όρμπαν. Άκουγα το πρωί, και είναι χαρακτηριστική αυτή η τοποθέτηση, παρακαλώ όλες και όλους να την ξαναδούνε. Τον κύριο Βορύδη. Τον άκουγα αρκετά αποκαλυπτικό και αποκρουστικό πολιτικά για τις δικές μου απόψεις. Και ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό? Ότι ο κύριος Βορύδης δεν έχει καμία σχέση με το Ρουβίκονα. Καμία απολύτως. Σωστά. Παρόλο ότι και οι δύο είναι εισβολείς. Αλλά και εκεί διαφέρουν. Διότι ο Ρουβίκονας εισβάλλει στις πρεσβείες στα Υπουργεία, πετάει τα φυλάδιά του, αποχωρεί σε δεκαπερόλεπτα. Ο κύριος Βορύδης όμως εισέβαλε στη Νέα Δημοκρατία, έχει αρχίσει και βάφει το κτίριο, έχει εγκατασταθεί και σας καθοδηγεί. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, βουλευτές του Κοινάλ, νομίζω ότι δεν προσήκει προς τις παραδόσεις του δημοκρατικού χώρου και της κεντροαριστεράς να προσδέδεται αυτό το χώρο στο άρμα της δεξιάς. Η λογική των ίσων αποστάσεων που έχετε υιοθετήσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία είναι ουσιαστικά ο φερετζές μιας πολιτικής που ανοιχτά έχει ανοίξει διάβλους συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία που ολοένα και περισσότερο μοιάζει με την ακροδεξιά. Όπως μου είναι ακατονόητο η πολιτική τοποθέτηση εκ μέρους του ποταμιού, το οποίο ενώ μεν όλους τους προηγούμενους μήνες μίλαγε για την αναγκαιότητα υπερψήφισης της συνθήκης των Πρεσπών, σήμερα τη συσχετίζει κατά έναν ακατανόητο τρόπο με το θέμα της εν γέννη, της συνολικής εμπιστοσύνης ως προς την κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, η ψήφος εμπιστοσύνης λοιπόν που έχουμε μπροστά μας και που σε λίγες ώρες φαίνεται ότι θα πάρει τους 151 ψήφους από το ελληνικό κοινοβούλιο, συμπυκνώνει πάρα πολλά πράγματα. Ουσιαστικά είναι μια ψήφος νέας ανανέωσης, νέας εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, αλλά είναι και η απαρχή για μια νέα περίοδο. Και έτσι κανείς πρέπει να προσεγγίσει αυτό που γίνεται σήμερα, την κινητικότητα εντός του κοινοβουλίου. Δεν είναι λοιπόν αποστασίες αυτές. Αποστασία δεν υπάρχει όταν είσαι σε μια κυβέρνηση και δεν φεύγεις για να πέσει. Μάλλον το αντίθετο είναι το σωστό. Και κανείς πρέπει να καταλάβει, βλέποντας τι έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία από το 2009 και το 2010, όλη αυτή την ανακατάταξη των πολιτικών δυνάμεων, όσες βαθύτερες πολιτικές διεργασίες, ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα νέο σκηνικό. Ένας νέος προοδευτικός πλουραλιστικός πόλος
αυτή τη στιγμή γεννιέται απέναντι σε έναν συντηρητικό πόλο. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Αυτό είναι το νόημα της ψήφου σε λίγες ώρες. Να δώσουμε ενθάρρυνση σε έναν προοδευτικό πόλο που θα απαρτίζεται από τις δυνάμεις της αριστεράς, τις δυνάμεις της προόδου και της οικολογίας, έτσι ώστε να μην γυρίσουμε πίσω και να πάμε μπρος. Σας ευχαριστώ. Δεν κάνω βέβαια χρήση.